Με τις εκκλησίες ανοιχτές αλλά για δεύτερο συναπτό έτος με ειδικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, κορυφώθηκε το Θείο Δράμα και εορτάστηκε η Μεγάλη Παρασκευή. Η ακολουθία της ιδιαίτερης αυτής ημέρας αλλά και η περιφορά του επιταφείου όπου έγινε πραγματοποιήθηκαν υπό το πρίσμα των μέτρων κατά του κορονοϊού. Τα μέτρα, οι αποστάσεις, οι μάσκες στηρήθηκαν όλα ευλαβικά. Στους ιερούς ναούς εισήλθαν μόνο όσοι είχαν καταφέρει να κρατήσουν μία θέση, ενώ αρκετός κόσμος βρέθηκε στους προαύλιους χώρους των ναών, τηρώντας και πάλι τις αποστάσεις. Και σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, αρκετός ήταν ο κόσμος που κατέκλυσε και τους δρόμους πέριξ των εκκλησιών. Πώς εμπίστη και πόθο σε μεγαλύνοντα. Στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων έγιναν διπλές ακολουθίες, δίνοντας έτσι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να γίνει μέτοχος του Θείου Δράματος. Η περιφορά του επιταφείου, όπου το επέτρεψαν οι συνθήκες, έγινε από τους ιερείς και χωρίς να ακολουθούν οι πιστοί, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν έγινε η συγκέντρωση των επιταφείων στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, ένα έθιμο που έρχεται από πολύ παλιά στην πόλη μας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, ευχόμενος καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο, ευχαρίστησε και όλες τις τοπικές αρχές που βοήθησαν ώστε να τηρηθούν τα μέτρα, όπως η περιφέρεια, ο Δήμος, η αστυνομία, ενώ η ειδική μνήμα έκανε στους κληρικούς και τους ιερεψάλτες που συνέδραμαν με τις πολλαπλές ακολουθίες των τελευταίων ημερών. Το γεγονός ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός, με την ανθρώπινη φύση του, επάλεψε και ενίκησε τον διάβολο, ενίκησε την αμαρτία. Και έσχισε αφού ξεπλήρωσε το χρεόγραφο όλης της ανθρωπίνης αμαρτίας όλων των ανθρώπων από το Αδάμ και μέχρι τον Εσχάτων επάνω στον Σταυρό. Εκεί ο Άδης επικράνθη κυριολεκτικά και ο διάβολος κατησχύθη, διότι ο Ιησούς Χριστός με τη σταυρική του θυσία και τον σταυρικό θάνατο όχι μόνο ενίκησε και καταπάτησε τον διάβολο, αλλά έσπασε τα κλειδιά, τις κλειδαριές και τις πόρτες του Άδου και κατέβηκε εκεί για να κηρύξει την Ανάσταση, για να πατήσει τον Άδη, για να αναστεί τριήμερος και να συμπαρασύρει μαζί στην κοινή Ανάσταση όλο το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγίστη ευεργεσία, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός χαρίζει την ζωή στον κόσμο και μπορεί τώρα να στεκόμαστε ενώπιον του τάφου Του, εκεί όπου
κατέβηκε για τις δικές μας αμαρτίες, για τις δικές μας αστοχίες, για τις δικές μας πράξεις τις οποίες κάναμε μακριά από το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από αυτόν τον τάφο ανατέλει η ελπίδα, η ελπίδα της αληθινής ζωής, της όντως ζωής, της αιώνιας ζωής, η ελπίδα της μετοχής μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου αδελφοί, να κατανοήσουμε πόσο μας τιμά ο Ιησούς Χριστός με την αγάπη Του, αλλά επίσης και με την πρόσκληση που απευθύνει σε εμάς. Τι κάναμε σήμερα? Κυδεύσαμε το σώμα του Ιησού Χριστού. Τι θα πει κυδεύω στην γλώσσα μας? Θα πει φροντίζω. Απονέμω τιμητική φροντίδα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μας προσκαλεί να Τον τιμήσουμε, να τιμήσουμε το σώμα Του, να διακονήσουμε το σώμα Του, να φροντίσουμε το σώμα Του. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μεγάλη αυτή η τιμή. Και ποιο είναι το σώμα του Ιησού Χριστού? Το σώμα του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία Του. Το σώμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό στο οποίο εκεντριζόμαστε και πολλιαζόμαστε με το βάπτισμα, όπου είναι μετοχή στην σταυρική θυσία και τον θάνατο του Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Από το σώμα του Ιησού Χριστού τρεφόμαστε μέσα στην Εκκλησία μας με τα άχραντα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το σώμα απαντρούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Από αυτό το σώμα παίρνουμε τις αγιαστικές πράξεις και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, και καθαριζόμαστε και μεταμορφωνόμαστε και φωτιζόμαστε και αγιαζόμαστε και γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Θερμές ευχαριστίες σε όλους στις αρχές του τόπου. Θερμές ευχαριστεί στην αστυνομία που μας βοήθησε όλες αυτές τις μέρες να υπάρχει ευταξία και ειδικά σήμερα με τους επιταφείους. Θερμές ευχαριστίες στην περιφέρεια, στον Δήμο, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στους άρχοντές μας, στους βουλευτές, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και την Εκκλησία και αυτές τις μέρες θυσιαστικώς με πολλή υπομονή ήρθαν να εκκλησιαστούν, να ζήσουν τη μυσταγωγία της Μεγάλης Εβδομάδος και βεβαίως να απονείμουν την τιμή και τη λατρεία στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Θερμές ευχαριστίες στους κληρικούς μας. Κόπιασαν πολύ, κάναμε πολλές ακολουθίες αυτή την εβδομάδα για να εξυπηρετήσουμε με τα μέτρα όλους τους αδελφούς μας. Πολλές ευχαριστίες στους ιεροψάρτες. Πολλοί κουράστηκαν, πολλές ακολουθίες, δεκάδες ακολουθίες έψαλαν, έτσι ώστε να καλύψουν τη λατρεία με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν με την πανδημία. Θερμές ευχαριστίες σε όλους, αγαπητοί μου αδελφοί. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη και να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχό μας. Το μυαλό μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν εκεί στο Ισραήλ. Να τους αναπαύσει ο Θεός και να δώσει να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα και άλλα τέτοια θύματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού σταυρού και του ζωοδόκου τάφου του Κυρίου μας. Αμήν.